είμαστε ακόμα στην αρχή, μετράμε λίγες μέρες που έχουμε ξεκινήσει. Η ομάδα, δεν θα μιλήσω για προσωπικό επίπεδο, νομίζω ότι η ομάδα μέρα με τη μέρα βρίσκεται οι παίκτες μεταξύ μας, είμαστε μια νέα ομάδα με πολλούς καινούριους ποδοσφαιριστές. Σίγουρα ο κόσμος περιμένει πολλά και εγώ μαζί του που θέλει πολλά από αυτήν την ομάδα και εμείς οι ποδοσφαιριστές θέλουμε να πετύχουμε πολλά πράγματα από αυτήν την ομάδα. Και νομίζω είναι το βασικό στάδιο τώρα, επειδή μας νομίζω είναι το πάνω για μια καλή χρονιά που άμα θες να πετύχεις πράγματα μέσα σε αυτή τη χρονιά τώρα. Γενικά, εσύ αναλαμβάνεις ένα ρόλο μέσα στην ομάδα που τον είχες βέβαια και στην Ξάνθη, να ηγηθείς, να οργανώσεις το παιχνίδι, να δώσεις την καλή πάσα. Αυτά είναι πράγματα που θα πρέπει να τα περιμένουμε από σένα, είναι πράγματα που τα έχεις στο ρεπερτόριό σου. Σε είπα και πριν, ακόμα νωρίς. Σίγουρα το να παίζεις στο κέντρο περνάνε πολλές μπάλες από τα πόδια ολονών. Δεν ξέρουμε ακόμα κάποιος θα παίξει ή ποιος θα παίξει, έχουμε χρόνο για αυτά. Νομίζω προέχει να βρούμε τα πατήματά μας, τα αναπνοές μας και όλα θα έρθουν συνέχεια. Υπάρχουν πράγματα που σε έχουν εντυπωσιάσει αρνητικά, θετικά, που σου έχουν δημιουργήσει κάποιες εκπλήξεις στην προετοιμασία αυτή, σε διαφορές με την Ξάνθη? Καθαρά, η Ξάνθη ήταν. Η διαφορά που έχω δει αυτές τις μέρες, τις λίγες μέρες που είμαι εδώ, είναι λίγο με τον κόσμο. Γιατί στην Ξάνθη είναι μια επαρχιακή ομάδα, δεν έχει τόσο πολύ φανατισμό. Σε αντίθεση με εδώ που τις πρώτες μέρες το έχω καταλάβει ότι είναι μια ομάδα με πολύ κόσμο, που έχει απαιτήσεις και φανατισμό πολύ. Σε επίπεδο δουλειάς, σε ό,τι αφορά το τεχνικό team και το υπόλοιπο, και τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής, θεωρείς ότι γίνεται σε επίπεδο που περίμενες, είναι στο top level? Είναι πολύ καλό επίπεδο, αλλά αυτό το είχα ζήσει και στην Ξάνθη. Και στην Ξάνθη υπήρχε πολύ καλή οργάνωση σε όλους τους τομείς. Είναι μόνο εντύπωση μου κάνει αυτό που σας είπα πριν. Έτσι, είναι το μεγαλύτερη εντύπωση. Σαν χώρο αυτό καθόλου, σε βαραίνει κάπως? Όχι, προς το παρόν δεν νιώθω κάποιο άγχος, βάρος, κάτι. Ίσα ίσα το απολαμβάνω. Υπάρχει κάτι που να σε φοβίζει γενικά για το μέλλον, κάτι σε εσένα προσωπικά? Προς το παρόν, κοιτάμε το παρόν. Δεν έχω κάτι να φοβηθώ, νομίζω, προς το μέλλον. Δεν υπάρχει.